Ακολουθεί απονομή βραβείων σε Ευρυτάνες αθλητές για τις σημαντικές τους διακρίσεις από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νορίας Ευρυτάνων Αγίων, ο Μάρκος Μπότσαρης. Παρακαλώ πολύ τον Δήμαρχο Καρπενησίου, κ. Σουλιώτη, να παραδώσει το βραβείο στον Ιωάννη Αντωνίου, μέλος της Εθνικής Ομάδας που συμμετείχε στα 24 έτη τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2018. Καταλαμβάνοντας την καλύτερη θέση από όλους τους Έλληνες αθλητές. Γι' αυτό και υπήρξε ο σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής κατά την τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του βραβείου στη Σαμέλη Ζαρμακούπη, που την 3η Σεπτεμβρίου του 2016, στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, σαν μέλος της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδος, κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, καταφέρνοντας να ακουστεί ο εθνικός μας ύμνος σε όλο τον κόσμο, κάνοντας όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Στο τιμητικό βραβείο, στον Μάρκο Κούλια. Ο Μάρκος υπήρξε πρωταθλητής Ελλάδος το 2016 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδος και κατέλαβε φέτος την 7η θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες της Σαραγώνα. Το τιμητικό βραβείο στην Φωτεινή Κολόκα. Η Φωτεινή φέτος κατάφερε να τερματίσει 4η στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Ορμών Τρεξίματος που διεξήχθη στην Ιταλία. Ειδικό βραβείο στην Δήμητρα Μπίκα. Η Δήμητρα είναι πρωταθλήτρια και κυπελλούχος Ελλάδος στο ολιβατικό σκι, αλλά και η πρώτη Ελληνίδα στα 40 χιλιόμετρα στον όλιβο, τα 20 χιλιόμετρα στο παγόρι